Τώρα, νέο Missing Alert εξέδωσε το χαμόγελο του παιδιού για την εξαφάνιση του 44χρονου Νίκου Αεράκη. Ο άνδρας εξαφανίστηκε στις 16 Δευτέρου. Η Έλλη Κοκάλη θα μας πει περισσότερα. Και προέκυψε αυτή το νέο Missing Alert, επειδή προέκυψε και πιο πρόσφατη φωτογραφία του άνδρα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ανανεώθηκε η αγγελία για την αναζήτηση του Νικόλαου Αεράκη με αφορμή τη νεότερη φωτογραφία που προσκόμισαν οι συγγενείς του σε μια προσπάθεια να φρεσκάρουν τη μνήμη τυχόν αυτοπτών μαρτύρων που μπορεί να τον είδαν τις ώρες γύρω από την εξαφάνισή του και να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τις αρχές για να δώσουν στοιχεία για το πού πιθανώς κινήθηκε όταν εξαφανίστηκε. Έχουν συμπληρωθεί πολλά 24 ώρα από την τελευταία φορά που έδωσε ίχνη ζωής και όπως είναι φυσικό η αγωνία της οικογένειάς του είναι τεράστια. Υπενθυμίζουμε ότι είναι 44 ετών, εξαφανίστηκε στις 16 Φεβρουαρίου στην περιοχή του Γαζίου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ύψος 1,70, είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, φορούσε λαδί μπουφάν, γκρι πατελόνι, μαύρη μπλούζα και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Να υπενθυμίσουμε ότι πριν την εξαφάνισή του, ώρες πριν την εξαφάνισή του, είχε εμπλακεί σε ένα τροχαίο και είχε ιδιαίτερο άγχος, ιδιαίτερη αγωνία για την κατάσταση της υγείας του. Είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο χωρίς να διαπιστωθεί ότι έχει υποστεί κάποιον ιδιαίτερο τραυματισμό. Αργότερα απευθύνθηκε και σε δεύτερο νοσοκομείο όταν άλλαξε η εφημερία. Επέστρεψε στο σπίτι του σε μια κατάσταση αγχώδη όπως τον εντόπισε η μητέρα του και του συνέστησε να συμβουλευτεί και ιδιώτη γιατρό από τη στιγμή που είχε αμφιβολία για το αν το τροχαίο ατύχημα του είχε προκαλέσει οποιοδήποτε πρόβλημα και από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη του. Χάθηκε την Πέμπτη, δηλώθηκε η εξαφάνιση το Σάββατο και τότε βρέθηκε το αυτοκίνητό του κοντά στην περιοχή της Παντάνασσας, στην οποία έχουν σαρώσει οι αρχές, η πυροσβεστική, η αστυνομία, το λιμενικό από την πλευρά της θάλασσας, αναζητώντας πιθανά ίχνη του. Μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκαν και τα κλειδιά του, βρέθηκε και το κινητό του, τα προσωπικά του αντικείμενα, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ένδειξη για το πού μπορεί να κατευθύνθηκε. Γι' αυτό λοιπόν οι αρχές περιμένουν, οι πολίτες εφόσον με την καινούργια αυτή φωτογραφία μπορούν να δώσουν κάποιο καινούριο στοιχείο, να ενημερώσουν είτε την αστυνομία είτε το χαμόγελο του παιδιού, το κοντινότερο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να υπάρξει κάποια νεότερη προσπάθεια των αρχών. Είναι πάρα πολλές ημέρες και φυσικά γιγαντώνεται και η αγωνία της οικογένειας που απευθύνει η έκκληση σε όποιον γνωρίζει το οτιδήποτε είναι να επικοινωνήσει με τις αρχές, με την ελπίδα ότι θα μάθουν καλά νέα για τον άνθρωπό τους. Ακριβώς.